Το θέμα είναι πού θα πάει το γεωτρύπανο τις επόμενες ημέρες. Εάν υλοποιήσουν τις απειλές. Εάν, για παράδειγμα, επειδή η ελληνική κυβέρνηση έχει μιλήσει για έρευνες νότια της Πελοποννήσου και δυτικά από την Κρήτη, εάν προχωρήσει πάνω από τα 6 μίλια στις έρευνες αυτές που οι Τούρκοι έχουν προειδοποιήσει ότι δεν, επειδή δεν έχει εξαγγείλει τα 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων κτλ. Πού θα πάει να κάνει τις έρευνες. Επιχειρησιακά θεωρώ ότι θα αποφύγει να έρθει νότια της Κρήτης, διότι δεν είναι εύκολο εκεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις εκεί και σε εμάς είναι πολύ κοντύτερα. Αλλά σίγουρα θα διαλέξει κάποιο μέρος, αν θέλει να προκαλέσει και να φέρει μια ένταση στις, που θα είναι, παράδειγμα, κοντά στο Καστελόριζο ή σε μια περιοχή που έχουν ορίσει το Τουρκιο-Λιβικό Σύμφωνο, που εκεί αμφισβητείται και οι τελευταίες συμφωνίες που έχουμε κάνει και με την Αίγυπτο έχουν προσδιορίσει ποιες είναι οι θέσεις οι δικές μας. Σε σημείο αλληλεπικαλυπτόμενο, δηλαδή. Μπορεί να πάει και εκεί. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει. Όμως εδώ θα είπαμε για το μεταναστευτικό. Η Τουρκία κάνει ό,τι κάνει γιατί έχει την ανοχή των χωρών της Ευρώπης και θα σας πω τι εννοώ. Έχουμε κάνει τα σύνορα και έχουμε βάλει τη Frontex, έχουμε βάλει το φράχτη στον Εύρο, υπάρχουν οι υπερπολίες του λιμενικού για τους ερχόμενους μετανάστες αυτούς που λέμε, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ιδιότητα του πρόσφυγα, δεν είναι όλοι πρόσφυγες, δηλαδή το Μαρόκο, ας πούμε, γιατί να μιλάμε για πρόσφυγες. Πρόσφυγας είναι εκείνος ο οποίος για κάποιους λόγους καταπιέζεται στην χώρα του, γιατί υπάρχει μια δικτατορία, ναι, διότι υπάρχει, ανοίξει μια ιδιαίτερη κατηγορία που λόγω του θρησκεύματος τους καταπιέζουν και ζητάει άσυλο σε μια χώρα όπως προβλέπεται. Εδώ υπάρχουν γραφεία στην Τουρκία τα οποία πηγαίνουν και μαζεύουν από το Μαρόκο και από διάφορες αφρικανικές χώρες τον κόσμο και τον φέρνουν εκεί. Δεν υπάρχει βίζα δηλαδή. Τους φέρνουν και τους συγκεντρώνουν και φεύγουν. Δεν είναι όλοι αυτοί από τη Συρία. Δεν είναι αυτοί οι πρόσφυγες της Συρίας που εκεί πέρα πράγματι υπάρχει ένας πόλεμος. Άρα υπάρχει μια πολιτική από την Τουρκία προκειμένου να πιέσει την Ευρώπη, σαφώς για να πάρει χρήματα, που έχει πάρει αρκετά, τα οποία αυτά χρήματα φυσικά θα έπρεπε να βάλει στους πρόσφυγες, αλλά πάει και να κάνει πολεμικά αμυντικό υλικό, πολεμικό υλικό. Το έχουμε καταγγείλει, αλλά απορώ γιατί ανέχονται οι μεγάλοι όλη αυτή την κατάσταση.